Κοίτα. Ο Σλούκας είναι αυτός που φαίνεται να παίζει με το θέλω περισσότερο παρά με το αντέχω. Ναι, τώρα εδώ υπάρχει και μια άλλη κουβέντα. Αν αυτό το θέλω είναι και περισσότερο από όσο πρέπει με μερικές φορές η ανάγκη της απόδειξης. Αυτό το κάνει, εντάξει. Έτσι, εδώ είναι ένα... Αλλά χωρίς αυτό το θέλω του Σλούκα ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί. Καλά, ναι. Μιλάμε τώρα το α για... για τον Παναθηναϊκό τον τωρινό, το θέλω του Σλούκα. Μιλάμε για τελικούς Basket League, μιλάμε για παιχνίδια που πίνουν το πρωτάθλημα. Και των πραγμάτων, τα παιχνίδια, οι άμυνες, άσχετα αν ήταν 92 πόντους στον Ολυμπιακό, 85-86 από τον Παναθηναϊκό, είναι σκληρές. Και πέφτει ξύλο. Πέφτει ξύλο. Το θέμα είναι ποιος θα μπορεί να αντέξει περισσότερο το ξύλο και πώς μπορεί να το μπασκετικό ξύλο, έτσι, μην είναι περισσότερο. Ναι, ναι. Και πώς μπορεί να ανταποκριθεί από εκεί και πέρα. Τώρα τι θα δούμε στο τρίτο παιχνίδι, το έχω μεγάλη περιέργεια. Το έχω μεγάλη περιέργεια. Κυρίως σε θέματα ενέργεια. Εντάξει, έχει βάλει περισσότερο Χουάντσο στη μηχανή του, η αλήθεια ναι. είναι. 11 πόντους σήμερα, έπαιξε κοντά 30 λεπτά ο Χουάντσο. Mm-hmm. Αλλά αντίθετα απ' την άλλη δεν παίρνει πολλά από Γκριγκόρη, δεν παίρνει πολλά από Παπαπέτρου, ούτε στο αμυντικό κομμάτι. Δεν λέω στο επιθετικό, δεν περιμένουμε ξαφνικά ο Παπαπέτρου να αρχίσει να βάζει 10-15. Έτσι. Ακόμα και έτσι όμως, ακόμα και όλα τα δεδομένα και σήμερα δείχνουν να είναι κατά του Παναθηναϊκού πλην 14, πλην 12 στα 6 λεπτά πριν το τέλος. Προσπάθησε, έκανε την προσπάθεια του να πει. Σαφέστατα. Δεν το παράτησε το παιχνίδι, δηλαδή. Δεν είπε πάμε τώρα στο τρίτο. Πάμε το κυνηγήσω ότι όταν ήταν αρκετά, ήταν πολύ κανονικό Παναθηναϊκό. Ναι. Πολύ κανονικό Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό του πρώτου τελικού. Ακόμα και στο μείον 14 με μεθοδικότητα πήγε να το γυρίσει. Ναι. Και όχι με τρέλες. Το έφτασε μέχρι τους 5. Μέχρι τους 5, νομίζω. Όταν το μάτσε στους 5 πόντους. 3-48 από το τέλος, 79-74. Όταν το μάτσε στους 5 πόντους και θέλει 4 λεπτά, το έχεις γυρίσει. Όχι το έχεις γυρίσει, αλλά έχεις φτάσει. Εκεί βάζει το τρίπο το Κάναν στο 2-40 που ήταν πολύ σημαντικό. Και ακριβώς στην προηγούμενη φάση, στο 3-10, αστοχή ενώ σε τρίποντο. Δηλαδή, Πονά, αν είχε σωστό. Γίνει το 79-77, θα μιλάμε τώρα ακριβώς. Και τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Έτσι. Και συνεχίζει μπορεί εκεί, να έχει κερδίσει ο και συνεχίζει εκεί και παλεύει με το Λεσόρ μέσα από το ζωγραφιστό. Έτσι, και τελειώνει φάσεις και κρατιέται εκεί στους 6 πόντους στην προσπάθεια να το χτυπήσει στο τέλος. Και ουσιαστικά τελειώνει στο άστοχο τρίποντο του Σλούκα εκεί στα 40 δευτερόλεπτα η όποια διεκδίκηση. Έτσι. Θεωρώ ότι εκεί πια. Δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα που μετά γίνεται και όλη η μανούρα με την αποβολή του Αταμάν κτλ. Ωραία. Λοιπόν, αναμένουμε το ρεπορτάζ που ελπίζουμε όσο είναι δυνατόν να κρατήσει. Η Παναθηναϊκού του Ξαναστόπα δεν έκανε δηλώσεις. Τώρα στη σύνδεξη που θα κάνει μάλλον λογικά ο Σερέλης, γιατί δεν ξέρω αν υπόθηκε, γιατί είπαν ότι ο Παναθηναϊκού θα κάνουν δηλώσεις. Περίμενε τώρα τη Δευτέρα, 9 και 4 στο ΆΚΑ, το παιχνίδι. Να δούμε και τα φόξη του κόσμου του Παναθηναϊκού, γιατί... Πιστεύω θα είναι πολύ μεγάλη, δεν θα αλλάξει να κάτι. Να πω σε αυτό και αυτό πιστεύω, να πω σε αυτό το σημείο ότι την μέρα που βγήκαν τα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι είχαν ταυτόχρονα και τα εισιτήρια του τρίτου αγώνα. Τα εισιτήρια του τρίτου αγώνα είχαν πουληθεί περισσότερα σε σχέση με αυτά του πρώτου αγώνα. Ίσως επειδή περιμέναν οι του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να κάνουν το 3-0, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι. Δεν βλέπω κανένα λόγο και πέρα από το ότι θα είναι άδικο στο μυαλό μου οποιαδήποτε άλλο. Δεν βλέπω λόγο να μην ανταποκριθεί και να μην γεμίσει το γήπεδο κόσμο. Μιλάμε τώρα για την ομάδα που είναι το πρωτάθλημα Ευρώπη. Έτσι. Δεν μιλά τώρα. Και τώρα και το 13ο Ολυμπιακό και έκανε 3-0 του Παναθηναϊκού τελικού. Τι σημαίνει, ο Ολυμπιακό 13 δεν είναι κατηγορημένο επειδή έκανε το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Τι λέμε τώρα. Μην κάνουμε. Δεν έχει νόημα κουβέντα. Λοιπόν. Κανένα.